Πρώτα-πρώτα είμαστε χαρούμενοι γιατί η καρδιοχειρουργική με την καρδιολογία έχουν βρει κοινούς στόχους και κοινές συνεργασίες. Έτσι το πρώτο είναι ότι είμαστε μαζί. Δεν υπάρχουν αυτοί οι διαχωριστικές γραμμές, οι διαχωριστικοί τείχοι που υπήρχαν παλιά. Και πάνω απ' όλα είναι το υβριδικό χειρουργείο και το hard team, δηλαδή συνδυασμένες προσπάθειες, συνδυασμένες χειρουργικές επιτυχίες. Πολλές βαλβίδες και η αορτική, και τώρα μπαίνουμε και στη μητροειδή, έχουν αρχίσει να γίνονται διακαθητηριακά ή διαορτικά ή διακορυφαία. Αυτό το κάνουν χειρουργοί. Εν πάση περιπτώσει, έχει γίνει ένα μείγμα προσπάθειας με καρδιολόγους και καρδιοχειρουργούς. Εμείς εκείνο που ανακοινώσαμε προχθές ήταν την πρώτη βαλβίδα στην Ελλάδα, όπου μπήκε η πρώτη μητροειδής διακορυφαία. Είναι η 23η στον κόσμο. Να φανταστείτε, αυτό δεν έχει γίνει ακόμα στη Γαλλία ή στη Γερμανία. Χαιρόμαστε που έγινε πριν από 1,5 μήνα στο Υγεία. Ο ασθενής πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν ένας ασθενής που δεν θα μπορούσε να χειρουργηθεί ούτως ή άλλως. Και έτσι μπήκε η πρώτη μητροειδής βαλβίδα σε ασθενή, ο οποίος είχε κριθεί ανεγχείρητος. Έτσι λοιπόν αυτό ανακοινώσαμε εμείς. Κατά τα άλλα συμμετέχουμε σε όλα αυτά, γιατί και εμείς μαθαίνουμε από τους καρδιολόγους και βοηθούμε εκεί που νομίζουμε ότι είναι χειρουργικό το αντικείμενο. Πιστεύω ότι είναι ένα ωραίο συνέδριο, δυνατό συνέδριο, πανελλαδικό συνέδριο, και έτσι η καρδιοχειρουργική αποτελεί μια αδελφή ειδικότητα με την οποία συνεργάζεται η καρδιολογία και η καρδιολογία με την καρδιοχειρουργική και η καρδιοχειρουργική με την καρδιολογία.